Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νόμιζα ότι σήμερα ο κ. Μητσοτάκη ζήτησε την πρώην ημερησία διατάξεω συζήτηση στη Βουλή για την οικονομία και για την απόφαση του Eurogroup. Ανταυτού, διαπίστωσα ότι τουλάχιστον 15 πρώτα λεπτά από την ομιλία του αφιέρωσε για να σχολιάσει τα tweet του κ. Καμένου και τις αναρτήσεις στο Facebook του κ. Πολάκη. Τόσο μεγάλη ήταν η έγνοια του να κουβεντιάσουμε την οικονομία, που ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση που εδώ και 2 εβδομάδες έχει ζητήσει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει Πολάκης υποθεί ότι θα είναι η ώρα να μάθουμε την αλήθεια για τη συμφωνία, κάνοντας σχόλια για τις αναρτήσεις στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είσαστε τρόλ στα social media, κύριε Μητσοτάκη. Είσαστε ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Και περίμενα να έχετε να πείτε κάτι ουσιαστικό. Αλλά η ένδια των επιχειρημάτων σας για την οικονομία σας οδήγησε στο να καταναλώσετε 15 λεπτά. Θα έρθω και σε αυτά τα 15 λεπτά να δώσω απαντήσεις. Όμως εγώ θα ξεκινήσω σχολιάζοντας ορισμένα πράγματα τα οποία είπατε στο δεύτερο μισό της ομιλίας σας και αφορούσε την οικονομία και την απόφαση του Eurogroup. Πρώτα απ' όλα, κύριε Μητσοτάκη, φαίνεται ότι δεν έχετε κατανοήσει πόσο σημαντικό είναι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας να έχουμε έναν κλειδωμένο αλγόριθμο σε σχέση με τα απαραίτητα μέτρα για την απομείωση του χρέους. Βεβαίως δεν το έχετε κατανοήσει, διότι το κόμμα σας, παράταξή σας, ουδέποτε είχε αναδείξει το χρέος ως μια σημαντική παράμετρο για την πορεία της οικονομίας. Και θεωρούσατε ότι οι επενδυτές θα έρθουν να εμπιστευτούν ξανά την ελληνική οικονομία, επειδή εσείς τους τάζετε, τα ίδια μας λέτε και τώρα, ότι αν κυβερνάτε θα τους κάνετε όλα τα χατήρια και θα προσχωρήσετε στις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες επιλογές για τη μείωση του εργασιακού κόστους. Όμως το χρέος είναι ένας βασικός παράμετρος, βασική παράμετρος και βασικός παράγοντας. Και αυτό το οποίο διασφαλίστηκε στην απόφαση του Eurogroup στις 15 Ιουνίου είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στο ύψος του 2%. Εσείς μπορεί να λέτε ότι αυτό είναι λίγο και να θέλατε περισσότερη μείωση. Και εμείς θα συμφωνήσουμε μαζί σας αυτό. Αν και βεβαίως εσείς υπογράφατε 4%, όχι 2%. Όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι με βάση τις υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο όλοι μας και εσείς και εμείς θεωρούμε ότι τις υποχρεώσεις αυτές πρέπει να τις εκπληρώνουμε ως χώρα, με βάση το δημόσιο χρέος, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τα πλεονάσματα, θα έπρεπε να είναι στο 2,6% και όχι στο 2%. Το κλείδωμα στο 2% σημαίνει αυτομάτως, για όσους μπορούν να συνυπολογίσουν και να καταλάβουν και να διαβάσουν σωστά την απόφαση, ότι αυτό το 0-15 που μπαίνει και αφορά το χρόνο επέκτασης της ορίμανσης των αποπληρωμών και των και η περίοδος χάριτος για τα επιτόκια, δεν μπορεί να είναι στο 0, τόσο απλά. Παραμονάχα στο 15, στο 14, γύρω από την περιοχή του 15. Αυτό σε συνδυασμό με την αποδοχή της πρότασης για ρήτρα ανάπτυξης, που ακόμα και αυτήν ήρθατε εδώ να την αμφισβητήσετε σε ό,τι αφορά τη θετική της συμβολή, δηλαδή να διαβάσετε την απόφαση από την πλευρά των πιστωτών και όχι από τη δική μας πλευρά και να μας πείτε ότι αν έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη θα πρέπει αυτοί να μειώσουν τα μέτρα για το χρέος, που αυτό από πουθενά δεν προκύπτει και θα έχετε τη δυνατότητα να διαπιστώσετε και στο άμεσο μέλλον, όταν θα γίνει ακόμα πιο εξειδικευμένος αυτός ο μηχανισμός, ότι είναι μόνο θετικά τοποθετημένος. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με το μηχανισμό της ρήτρας ανάπτυξης μας δίνει μια σταθερότητα και βεβαιότητα ότι τα απαιτούμενα μέτρα για το χρέος
θα είναι πράγματι κοντά στα 15 χρόνια η επιμήκυνση και ότι σε κάθε περίπτωση κάνουμε τους εταίρους μας συνεταίρους στην προοπτική της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό και για πρώτη φορά προχωρούν σε δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά την Επενδυτική Τράπεζα, αναγκαία την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αναγκαία για την ελληνική οικονομία, πολύ περισσότερο από κάθε άλλη οικονομία της Ευρωζώνης, και δεν την είχαμε και εσείς ποτέ δεν τη διεκδικήσατε, αλλά και συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέσα από μια πλατφόρμα χρηματορροών και δράσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως πυλώνα σε αυτή την πλατφόρμα, αλλά και με άλλες αναπτυξιακές τράπεζες χωρών της Ευρωζώνης. Αν αυτό για σας είναι ασήμαντο, κύριε Μητσοτάκη, μας αρκεί που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους επενδυτές. Και μας αρκεί που βλέπουμε αυτή την ανάγνωση από τις αγορές και όχι την μίζερη δική σας ανάγνωση. Ήρθατε λοιπόν σήμερα στη Βουλή με ποδοσφαιρική διάθεση. Αν και από ό,τι θυμάμαι καλά, ούτε στο ποδόσφαιρο τα πάτε καλά με τις προβλέψεις. Είχατε προβλέψει ότι θα πάρει το πρωταθλητριόν η Paris Saint-Germain και σας είχα απαντήσει με μια ανάρτηση. Όμως μου απαντήσατε με την Ελστάτ, εντάξει, ούτε αυτό τώρα σας αρκεί, γιατί η Ελστάτ αναθεώρησε. Ήρθατε λοιπόν και είπατε ότι χάσαμε 5-0. Αλλά τελικά μας τρελάνατε στα αυτογκόλ. Και θέλω να μου λύσετε μια απορία. Αφού δεν πήραμε τίποτα, όπως λέτε, και φάγαμε 5 γκολ και δεν βάλαμε κανένα, γιατί καταγράφουν ιστορικό χαμηλό από την αρχή της κρίσης, από το 2009, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων? Γιατί αναβαθμίζουν την Ελλάδα οι οίκοι αξιολόγησης? Αφού φάγαμε 5 γκολ. Γιατί? Και άραγε, τι θα λέτε και στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, τα κι άλλοι και αξιολόγοι θα αναβαθμίζουν την Ελλάδα? Μας είπατε βέβαια σήμερα ότι ο λόγος δεν είναι ότι καταφέρατε και βάλατε εσείς κάποιο γκολ, φάγατε 5, αλλά ότι έχουμε στον πάγκο εσάς, κύριε Μητσοτάκη, και βλέπουν οι αγορές ότι θα έρθετε εσείς κάποια στιγμή και θα μπορέσετε να σοφαρίσετε. Γι' αυτό μας πηγαίνουν καλά τα ομόλογα. Και όμως πάει να κοροϊδέψετε. Έχει ξαναϋποθεί τέτοιο επιχείρημα? Ότι περιμένουν οι αγορές και θα γίνει μετά από 2 χρόνια και κρίνουν όχι αυτό που είναι η κυβέρνηση και την πολιτική, τώρα την αντιπολίτευση? Εγώ παρόλα αυτά θέλω να σας συγχαρώ, διότι σήμερα κάνατε ένα βήμα. Πριν από λίγες μέρες είχατε πάει στο Economist και τι είπατε, ούτε λίγο ούτε πολύ, να ετοιμάζεστε για επενδύσεις, όχι τώρα, σε 2 χρόνια θα γίνουν εκλογές και αν κερδίσετε. Και φαίνεται κάποιοι σοβαροί άνθρωποι και από την παράταξή σας σας συνέστησαν να έρχεστε εδώ σε τόσο κρίσιμα εθνικά θέματα, γιατί είναι εθνικό θέμα η ανάκτηση της αξιοπιστίας και η έξοδος από την κρίση, και να μην τοποθετήσετε με κομματικό φανατισμό. Και αυτό το χαιρετίζω. Και είπατε να έρθουν οι επενδύσεις τώρα, αλλά δεν χρειάζονται να το πείτε εσείς. Το ενδιαφέρον πράγματι είναι ισχυρό, πράγματι είναι πρωτοφανές σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης. Και το μεγάλο στίχημα για μας είναι αυτές να τις αξιοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε την επόμενη περίοδο. Ήρθατε όμως να κάνετε ξανά την ίδια κριτική σε σχέση με την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησής μας, το πρώτο εξάμηνο του 2015 και τα επιτεύγματα της κυβερνήσεως Σαμαρά, και πραγματικά βλέποντάς σας από τα κυβερνητικά έδρανα να αγορεύετε, μου θυμίσατε την αγαπημένη αυτή ταινία στο ελληνικό συνεφίλ κοινό, τον Μπακαλόγατο με τον Χατζηχρήστο. Τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι. Είναι δυνατόν να μας κάνετε τέτοια κριτική, κύριε Μητσοτάκη? Είναι δυνατόν να μας λέτε ότι στήχησε η διαπραγμάτευση 100 δισεκατομμύρια ευρώ? Γιατί? Γιατί συνυπολογίζεται τον τρίτο δανεισμό, τον οποίο πήραμε για να αποπληρώσουμε προηγούμενα δάνεια, όχι καινούριο χρέος δηλαδή, για να αποπληρώσουμε προηγούμενα δάνεια. Και δεν θα τον αξιοποιήσουμε κιόλας. Και να συνυπολογίζεται και τι? Τις προβλέψεις που είχαν γίνει στο μεσοπρόθεσμο το 2014 για την περίοδο 2014-2018 έναντι των αποτελεσμάτων που είχαμε μετά. Θέλετε να σας θυμίσω, κύριε Μητσοτάκη, αν θέλετε να τα συγκρίνουμε έτσι, να τα συγκρίνουμε έτσι λοιπόν.
τύπου μπακαλόγα του οικονομικά. Να σας θυμίσω εγώ τι προβλέψεις είχε το μεσοπρόθεσμο 2012-2015, τη διετία δηλαδή, που αφορούσε τη διετία που διακυβέρνησε τη χώρα ως πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς, και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Πρόβλεψη για το 2012, είχαμε ανάπτυξη, πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,1. Ξέρετε πόσο ήταν η ύφεση? 7%, κύριε Μητσοτάκη. Για το 2013 υπήρχε πρόβλεψη 2,1 ανάπτυξης. Ξέρετε πόσο ήταν η ύφεση, κύριε Μητσοτάκη? 3,9%. Για το 2014 υπήρχε πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,1%. Τελικά είχαμε 0,4%. Με βάση τις προβλέψεις σας λοιπόν, με βάση αυτές τις προβλέψεις, αν θέλετε λοιπόν να κάνουμε την ίδια μπακαλίστικη λογική, με βάση τις προβλέψεις αυτές, το 12 θα έπρεπε το ΑΕΠ να ήταν στα 210,8 δις και ήταν στα 195, χάσατε δηλαδή 16 δις. Το 13 θα έπρεπε να είναι στα 215,22, αλλά ήταν 184,5, πόσο χάσατε, 31 δις. Και το 14, με βάση τις προβλέψεις σας, το ΑΕΠ θα έπρεπε να είναι 219,7 δις και ξέρετε πόσο ήταν, 185 δις. Χάσατε δηλαδή 35 ακόμα δις. Πόσο είναι το σύνολο? 82 δισεκατομμύρια. Και αν με την ίδια λογική, την δική σας, μα μην πιάτε το κεφάλι σας, αυτά μας κατηγορείτε εμάς, την ίδια αριθμητική του μπακαλόγατου, την ίδια αριθμητική του μπακαλόγατου. Αυτά λέτε, κύριε Μητσοτάκη. Ήσυχα. Παρακαλώ, κύριε Κυπτήρη. Και αν με βάση την ίδια λογική σας προσθέσουμε και τα 140 δις του δανείου που συνύψατε, που πήρε ο κ. Σαμαράς, τότε μας κάνει 222 δις. Αυτό θέλετε? Αυτό θέλετε να συγκρίνουμε? Να πάμε και στην εποχή Παπανδρέου? Να προσθέσουμε για εκεί τις προβλέψεις έναντι αποτελεσμάτων και να προσθέσουμε και τον πρώτο δανεισμό? Να μην πάμε, γιατί ο λογαριασμός θα γίνει σαν τον πύραυλο που εκτοξεύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τον δορυφόρο. Εκεί θα πάει ο λογαριασμός. Εκεί θα πάει ο λογαριασμός. Αλλά έχει νόημα? Έχει νόημα να κουβεντιάζουμε αυτόν τον τρόπο? Είναι σοβαρή στάση ενός αρχηγού αντιπολίτευσης που έχει και στις περγαμηνές του ότι έχει γνωρίζει οικονομικά να έρχεται και να συγκρίνει τέτοια πράγματα? Είναι σοβαρή στάση αυτή για την οικονομία? Έρχομαι λοιπόν στην ουσία, κύριε Μητσοτάκη. Το πώς θα κριθεί η περίοδος που εσείς κυβερνήσατε με την περίοδο που εμείς κυβερνάμε, να είστε βέβαιος ότι θα κριθεί κυρίως από το κοινωνικό πεδίο. Από το πόση ανεργία εσείς δημιουργήσατε και πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργήσουμε εμείς. Από το πόσες κοινωνικές πληγές εσείς ανοίξατε και πόσες κοινωνικές πληγές θα κλείσουμε εμείς. Και βεβαίως σε μεγάλο βαθμό και από το γεγονός ότι εσείς, αν προσθέσουμε τις δύο περιόδους Παπανδρέου και του κ. Σαμαρά, είχατε 65 δισεκατομμύρια ευρώ σε μέτρα, και το πώς εμείς καταφέραμε με το 1/10, το 1/8 της επιβάρυνσης δημοσιονομικής που είχατε εσείς να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Εκεί θα κριθούμε. Και έρχομαι σε ένα άλλο σημείο της παρέμβασής σας. Μας κατηγορήσατε ότι είχαμε υποσχεθεί πως θα φέρουμε περισσότερα από τη φοροδιαφυγή και δεν έχουμε φέρει τίποτα. Και αν κατάλαβα καλά, κάπου διαπιστώνω από την επιθετικότητα που βλέπω σε κάποιες δηλώσεις κριτικής, γιατί και η κριτική είναι μέσα στη δημοκρατία, όλοι κρινόμαστε. Και οι κυβερνήσεις, και η εκτελεστική εξουσία, και η νομοθετική εξουσία, και η δικαστική εξουσία πολλές φορές. Άλλο το ότι είναι σεβαστές οι αποφάσεις της. Αλλά κρίνονται. Από τη χαρά λοιπόν που σας έπιασε, με βάση μια τελευταία απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας, καταλαβαίνω ότι μάλλον είστε με την πλευρά αυτών που θέλουν, που πρέπει να αποφύγουν κατά εσάς να πληρώσουν. Εμείς λοιπόν, γιατί αναφερθήκατε σε κάποια στοιχεία, να σας πω ότι τα βεβαιωθέντα ποσά από τις θελωνιακές αρχές που αφορούν υποθέσεις παραβιάσεων καυσίμων και καπνικών προϊόντων τη διετία 13-14 ήταν 219 εκατομμύρια
239.000 ευρώ, εκατομμύρια ευρώ. 219.239.000. Αυτά ήταν τα βεβαιωθέντα, με συγχωρείτε, στις παραβάσεις καυσίμων και καπνικών στην διετία 13-14. Ήταν τα δικά σας βεβαιωθέντα. 219 εκατομμύρια. Τι κάναμε εμείς? Από 1η-1η του 2015 μέχρι το Μάιο του 2017, στην ίδια κατηγορία παραβάσεων, τα βεβαιωθέντα πρόστιμα ανέρχονται σε 711.763.000. Για τη λίστα Λαγκάρτ. Το 2014 τα βεβαιωθέντα ποσά ήταν 26.620.000. Από το 15 στις 30 Απριλίου του 2017 τα βεβαιωθέντα ποσά είναι 237.964.000. Για τη λίστα Μπόριανς. Από το 15 μέχρι τις 30 Απριλίου του 2017 έχουν βεβαιωθεί 12.710.000. Και το σημαντικότερο, γιατί μιλήσατε για κατάρρευση των ελεκτικών μηχανισμών, ότι έχουμε σηκώσει τα μολύβια, ότι τους αφήνουμε να περνάνε. Δεν ξέρω βέβαια αν το είπατε με ανησυχία ή με χαρά αυτό. Πάμε λοιπόν στην θελούσια αποκάλυψη αδείλων των εισοδημάτων, στην οποία εμείς με τους χειρισμούς μας και με την νομοθετική παρέμβαση του VDI καταφέραμε και οδηγήσαμε πολλούς φορολογουμένους μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2017 να δηλώσουν εθελοντικά 3.671.526.000 ευρώ. 3.600 εθελούσια δήλωση. Εμείς το καταφέραμε αυτό. Τώρα, κύριε Μητσοτάκη, το πώς θα καταφέρουμε και πόσα θα καταφέρουμε να εισπράξουμε από αυτά είναι μια άλλη υπόθεση, στην οποία θα σας θέλαμε σύμμαχο. Και όχι να μας κουνάτε το δάχτυλο, και όχι να χαίρεστε που ενδεχομένως, λέω ενδεχομένως, γιατί το καλό το παλικάρι θα βρει μονοπάτια, αν ισχύσουν διάφορα θεσμικά εμπόδια από αυτά τα 3,6 δις ευρώ, θα χάσουμε κάποια χρήματα. Αναφερθήκατε επίσης στο θέμα, και είχαμε και μια μικρή διακοπή, δεν το συνηθίζω, στο θέμα της έρευνας. Και μας μιλήσατε μάλιστα ότι πρέπει να ντρεπόμαστε. Δεν έχω καταλάβει, αντιστρέφονται οι ρόλοι σε αυτήν την αίθουσα. Πού ήταν η έρευνα, οι δαπάνες για την έρευνα επί των ημερών σας και ιδιαίτερα την περίοδο του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου? Ξέρετε ότι είχαν πέσει στο χαμηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ ιστορικά, σε μια εποχή που όλες οι χώρες που βρίσκονται, που θέλουν να κοιτάνε μπροστά, επενδύουν στην έρευνα και στην καινοτομία. Εμείς το πρώτο πράγμα που κάναμε σε συνθήκες πρωτοφανούς έλλειψης ρευστότητας και κρίσης δημοσιονομικής, το πρώτο δύσκολο εξάμεινο του 2015 ήταν να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό κατά 200 εκατομμύρια στην έρευνα. Ενώ εσείς τον είχατε μειώσει τα προηγούμενα χρόνια, εμείς κάναμε 16% αύξηση στις δαπάνες για την ενίσχυση της έρευνας και θα συνεχίσουμε να διαθέτουμε από τα απαιτούμενα κονδύλια. Έχει φτάσει κοντά στο 1%, 0,96% το ΑΕΠ. Πρέπει να πάει παραπάνω. Σήμερα ανακοινώνεται η παροχή 538 υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες από το ΕΛΙΔΕΚ, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας που εμείς ιδρύσαμε. Για πρώτη φορά λοιπόν στη χώρα, σε τέτοια έκταση υποτροφίες επιστημόνων, σε μια προσπάθεια να κρατήσουμε εδώ το πιο σημαντικό δυναμικό της χώρας ή να το γυρίσουμε και πίσω. Μαζί με πόρους από το ΕΣΠΑ θα δοθούν πρόσθετοι πόροι 240 εκατομμυρίων ευρώ για έρευνα στα ΑΕΗ και σε ερευνητικά κέντρα. Επίσης για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση στη χώρα. Προφανώς δεν σας ενημερώνει σωστά, γι' αυτό αντέδρασα. Νομίζετε ότι επειδή σας έχετε κριτική με τη δική σας σκοπιά, την ιδεολογική, σε άλλα ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, όποιο πάρει ο χάρος. Ελάτε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στην έρευνα. Και ιδρύσαμε και το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών,
με στόχο την δημιουργία start-ups επιχειρήσεων και την αξιοποίηση του ερευνητικού αποτελέσματος και τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Τουλάχιστον, κύριε Μητσοτάκη, όταν κάνετε κριτική, να γνωρίζετε τα στοιχεία. Και έρχομαι τώρα να σχολιάσω αυτά τα οποία είπατε στο πρώτο μισό της ομιλίας. Όπου στο πρώτο μισό της ομιλίας δεν μιλήσατε για την οικονομία, αλλά σχολιάζατε κυρίως δύο υπουργούς. Φτάσατε όμως στο σημείο, και γι' αυτό απαντώ, αλλιώς δεν θα απαντούσα. Φτάσατε όμως στο σημείο, και δεν για τα μετρήσουμε τα λεπτά μετά, χρονομετρήσουμε. Εντάξει. 11:45. Ευχαριστώ. Το παρατηρήσατε και εσείς, βλέπω, σας έκανε εντύπωση άρα. Έρχομαι λοιπόν και λέω ότι δεν θα σχολιάζα αν δεν άκουγα μια φράση που πραγματικά με προκαλεί. Μιλήσατε για θεσμική χυδαιότητα από την πλευρά της κυβέρνησης. Και θέλω να σας απαντήσω ευθέως, κύριε Μητσοτάκη. Θεσμική χυδαιότητα δεν είναι όταν κάποιος κάνει κριτική, ακόμα και σε σεβαστές αποφάσεις, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τους, σε αποφάσεις δικαιοσύνης. Θεσμική χυδαιότητα, αντιθέτως, είναι να μιλάτε εσείς για φοροδιαφυγή και λίστες που τις είχατε χαμένες στα συρτάρια σας, προφέροντας αμνηστία στους μεγαλοσχήμονες φίλους σας. Θεσμική χυδαιότητα είναι τα θαλασσοδάνεια που παίρνανε τα κόμματά σας και εκδότες για να λιβανίζουν την πολιτική σας και με αέρα μάλιστα, όπως οι ίδιοι εδήλωσαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Θεσμική χυδαιότητα ήταν οι μίζες της Siemens που κατέληγαν στα ταμεία των χρεοκοπημένων κομμάτων σας για χρόνια. Θεσμική χυδαιότητα είναι όχι μόνο να χαρίζεις το ερήκος δυνάν σε ιδιώτες, αλλά να φροντίζεις πριν το ξεπουλήσεις να νοσηλεύονται εκεί τζάμπα δωρεάν συγγενικά σου πρόσωπα ή να δουλεύουν εκεί με αργομισθίες, εντός εισαγωγικών το δουλεύουν, φίλοι και γνωστοί. Και θεσμική χυδαιότητα είναι να αξιοποιείς τη θέση σου στην πολιτική για να παίρνεις δάνεια προσωπικά ή εταιρικά για δική σου χρήση, δανεικά και αγύριστα. Θεσμική χυδαιότητα είναι να μετατρέπεις μια παράταξη η οποία έχει μια ιστορία στον τόπο, το κόμμα σου, οποιαδήποτε παράταξη, το κόμμα σου ή τη μικρότερη, δεν με ενδιαφέρει αυτό, σε βραχίωνα επιχειρηματικών συμφερόντων στη Βουλή. Θεσμική χυδαιότητα ήταν αυτό που κάνατε με τη συνέντευξή σας στο Πολίτικο, στο εξωτερικό, όπου ξεπλύνατε την Χρυσή Αυγή και δηλώσατε ότι η βία στην Ελλάδα αφορά μονάχα την αριστερά. Αυτό είναι θεσμική χυδαιότητα. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Φτάσατε στο σημείο σήμερα εσείς να κατηγορήσετε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι τα κάνουν όλα για την καρέκλα τους. Εσείς το κατηγορήσατε. Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν γεννήθηκαν για να είναι βουλευτές, και αν κάποια στιγμή είτε το κόμμα τους ζητήσει είτε τα πιστεύω τους να ξαναβρεθούν στη βιοπάλη, δεν είναι ανεπάγγελτοι. Δεν θα χαθούν. Αλίμονο σε κάποιους άλλους που χωρίς την καρέκλα δεν θα ήταν τίποτα. Και κλείνω λέγοντάς σας το εξής. Σας είχα πει κάποια στιγμή από αυτό εδώ το βήμα ότι θα γίνεται τελικά ο πρώτος στην ιστορία αρχηγός αντιπολίτευσης που θα ζητάτε
σχεδόν επί 4 χρόνια εκλογές και αυτές δεν θα γίνονται παρά μονάχα όταν έρθει η ώρα τους θεσμικά. Σήμερα θα σας πω και κάτι ακόμα. Θα είστε και ο πρώτος που θα πανηγυρίζει συνεχώς επειδή θα νικά στις δημοσκοπήσεις, αλλά όταν έρθει η κάλπη θα καταλάβετε ότι δεν ψηφίζουν οι δημοσκόποι, ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Και με αυτές τις θέσεις, τα προγράμματα και τις εκλεκτικές σας συμμαχίες δεν θα τον κερδίσετε. Όταν θα έρθει η ώρα, ο ελληνικός λαός θα συγκρίνει τα πεπραγμένα σας με τα πεπραγμένα μας και τις προτάσεις σας με τις προτάσεις μας. Ποιοι έχουν στόχο και παλεύουν για να ξανασηκώσουν ψηλά την κοινωνία και ποιοι έχουν στόχο να την κρατήσουν βουλιαγμένη παρά μονάχα στη λάσπη, προκειμένου να ξανάρθουν στις καρέκλες της εξουσίας. Και αυτό ο ελληνικός λαός, να είστε σίγουρος, θα το κρίνει όταν έρθει η ώρα και θα μας ξαναδώσει την επόμενη θητεία για να μπορέσουμε τους κόπους των δύσκολων επιλογών που κάναμε στην πρώτη διετία να τους καρποφορήσουμε στα 2 ακόμα χρόνια συν 4 που μας περιμένουν.